Το Κοινοβούλιο του Ιράκ ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τις υπό των Ηνωμένων Πολιτείων συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτους. Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα. Την ίδια ώρα, η Βαγδάτη προσέφηκε στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τι Αμερικανικέ επιθέσει κατά Ιρακινών βάσεων και τη δολοφονία Ιρακινών και φίλων στρατιωτικών διοικητών, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ΣΥΤΚΙ είχε σμπολάξει στο Λίβανο, διαστόματο του ηγέτη τη ΕΙΧΗ Χασάν Ναστράλα, προειδοποιεί ότι οι Αμερικανικέ στρατιωτικέ δυνάμει στη Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα του θανάτου του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Ο Σεχ Χασάν Ασράλα σε τηλεοπτικό του μήνυμα τόνισε ότι η απάντηση του φόνου του Σουλεϊμανί δεν είναι μόνο υποχρέωση του Ιράν αλλά και των συμμάχων του στην περιοχή. Δήλωσε επίση ότι δεν πρέπει να πληγούν πολίτε των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή γιατί αυτό θα υπηρετούσε την ατζέντα του Ντόναλτ Τραμπ. Στην Κωνσταντινούπολη, πλήθο διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν έξω από το Αμερικανικό προξενείο για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία Σουλεϊμανί. Πολλοί από αυτούς κράτουσαν πάνω με συνθήματα κατά της Αμερικής και φωτογραφίες του Κασέμ Σουλήμανή.